Μόνο για ζεστό ρόφημα άνοιξε το Σάββατο 24 Δεκεμβρίου παραμονή των Χριστουγέννων το χειρονομικό κέντρο του Φαλακρού στη Δράμα. Και αυτό διότι ακόμη δεν έχουν υπάρξει έντονες χιονοπτώσεις. Το χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού την 3η 20 Δεκεμβρίου δημοπρατήθηκε, απέκτησε εκμισθωτή και ανοίγει τις πύλες του τις προσεχείς ημέρες. Την παραμονή των Χριστουγέννων συγκεκριμένα, 24 Δεκεμβρίου, θα είναι ανοιχτό για να μας υποδεχθεί τουλάχιστον για ένα ζεστό ρόφημα, μιας και οι συνθήκες με το χιόνι ακόμα δεν επιτρέπουν τη χιονοδρομία. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου εδώ στο γραφείο του Περιφερειάρχη Δράμας αλλά και στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, που όλο αυτό το διάστημα κοπίασαν για να δρομολογήσουν τις εξελίξεις με αυτήν τη θετική έκβαση που είχαν τελικά, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες ορισμένων εδώ από τη Δράμα για το αντίθετο, να μην λειτουργήσει. Παρά λοιπόν τις τιτάνιες προσπάθειες ορισμένων κύκλων, ορισμένων ανθρώπων, τα καταφέραμε και καταφέραμε έναν άθλο μέσα σε λίγους μήνες. Αν βάλουμε τα γεγονότα από τον Μάιο που βγήκε κοινή υπουργική απόφαση, τρέξανε οι διαδικασίες της νομιμοποίησης των αυθαιρέτων, οι οποίες ολοκληρώθηκαν στα τέλη του Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, και από εκεί 7 Νοεμβρίου φέραμε στην Οικονομική Επιτροπή την τροποποίηση των όρων σύμβασης για να έχουμε ανάδοχο όσον αφορά τον εκχιονισμό και τη συντήρηση των αναβατήρων που θα λειτουργήσουν και είναι ο Παππούς, που λειτουργεί μετά από 15 χρόνια και δίνει διπλάσιο πεδίο άσκησης χιονοδρομίας, και η Μέστα και τα δύο Baby Lift, και επίσης ο ανάδοχος, ο κύριος Νουλίκας, θα έχει την ευθύνη για οτιδήποτε συμβαίνει με το στρώσιμο των πιστών του ΣΚΙ. Από εκεί πέρα, ο εκμισθωτής, που είναι η εταιρεία Ναβαρίν Όμικρον Έψιλον, που βγει από τη διαδικασία της δημοπρασίας, έχει την ευθύνη για την επιχειρηματική δραστηριότητα, μιας και ο νόμος που έχει ψηφιστεί εδώ και λίγο καιρό δεν είναι το δικαίωμα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Εμείς δεν πανηγυρίζουμε για το άνοιγμα του χιονοδρομικού κέντρου. Και μας είναι αστείο να πανηγυρίσουμε για κάτι το οποίο ταλαιπωρείται εδώ και 10 χρόνια και έχει δημιουργήσει μια πάρα πολύ αρνητική εικόνα στο κοινό. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή κάνουμε μια έρευνα στην Ελλάδα και μιλήσουμε για το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού, οι περισσότεροι δεν θα το ξέρουν ή οι περισσότεροι θα κάνουν πολύ αρνητικά σχόλια. Άρα λοιπόν, το να προσπαθούμε να πούμε ότι το χιονοδρομικό κέντρο ανοίγει, ελάτε, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία κτλ., χωρίς να είναι εξασφαλισμένοι οι παροχές οι οποίες θα δίνουν, η ποιότητα στον επισκέπτη στον οποίο θα δίνει, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα μας γυρίσει. Θα μας γυρίσει αρνητικά, με αποτέλεσμα του χρόνου να χάσουμε. Όπως συμβαίνει τα τελευταία 10 χρόνια. Κάθε φορά που διαφημίζουμε κάτι, που διαφημίζουμε το χιονοδρομικό κέντρο, ότι το ανοίγουμε, ότι λειτουργεί, ο κόσμος δεν φεύγει ικανοποιημένος στο βουνό. Και αυτό θα πρέπει να είναι στο πλαίσιο της αυτοκριτικής μας. Πάντως, σύμφωνα με τα μερομήνια, αναμένεται να πέσουν χιονοπτώσεις, να πέσει χιόνι, κυρίως κοντά στην πρωτοχρονιά. Έδωσα ένας πολύ ζεστός μήνας. Δεν υπάρχει καθόλου χιόνι στα χιονοδρομικά αυτή τη στιγμή. Είχε πέσει κάποια χιονοπτώσεις τις τελευταίες ημέρες, αλλά έχουν λιώσει τις ψηλές θερμοκρασίες. Μέσα σε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χιόνι. Και ούτε προβλέπεται, τουλάχιστον μέχρι την πρωτοχρονιά, να έχουμε χιονοπτώσεις να μπορέσουν να λειτουργήσουν.